Έτσι. Πάμε. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στη μεσημεριανή, στη μεταπρωινή, στην προαπογευματινή, πείτε την όπως θέλετε, ζώνη ή τυράντα, εξαρτάται σε τι κατάσταση είναι αυτός που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Νομίζω και τυράντα μας παίρνει, η ζώνη λίγο σφίγγεται. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε εδώ στην εκπομπή μας. Στην εκπομπή ποιος αυτός, 1-0 με τον Κωστή Τζαρό, η αφεντομουτσουνάρα μου. Σήμερα που έχουμε και πάλι υπέροχα πράγματα να κληρώσουμε και σήμερα αλλά και στη βδομάδα και στον μήνα. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Να ξεκαθαρίσω το εξής. Σήμερα, επειδή είναι μια ιδιαίτερη μέρα, δηλαδή είναι μετά από Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μετά από ντέρμπι και το πρωί πήρα δεκάδες μηνύματα, δεν προλάβαμε να βγούμε, έγινε ένας χαμός στις γραμμές και δεν μπορέσαμε να πούμε αυτά που θέλουμε. Πέρα από το παιχνίδι, άμα θέλετε παίζετε, άμα θέλετε λέτε την άποψή σας, θα ανοίξουμε γραμμές αμέσως με το που θα τελειώσω την πρότασή μου σε λίγα δευτερόλεπτα. Εννοείται ότι μετά τις 2.30 βγάζουμε Κώστα Βασιλόπουλο, έχει να πει πάρα πολλά σήμερα. Έχω ερωτήματα και για όσα έγιναν εχθές και πολλά. Να πω καταρχήν τι κληρώνουμε. Να πω το μεγάλο δώρο του μήνα από τον χορηγό μας, την Glimart Home, Γραβιάς 67. Μιλάμε για ένα inverter κλιματιστικό αξίας 400 ευρώ. Αυτό είναι το δώρο που θα κληρωθεί μέσα στο μήνα, δηλαδή από σήμερα που έχει ο μήνας 2 μέχρι τις 28-27, πότε θα τελειώσουμε τις εκπομπές πριν γυρίσει ο Δεκέμβρης. Μέχρι τότε λοιπόν, μέσα στο μήνα, μόνο στο 2-3, ας πούμε ότι είναι αυτά τα 5 πενθήμερα, αν είναι 5, όχι, 4 είναι. 4. Αυτές τις 20 μέρες λοιπόν και θα κληρώσουμε αυτό το μεγάλο δώρο. Άρα, καμία συμμετοχή δεν πηγαίνει χαμένη, είτε με τα τηλέφωνά σας που κρατάμε τα 3 τελευταία ψηφία, είτε με τα μηνύματα στα οποία μας στέλνετε τη χαιρετούρα σας, τον γλυκόλογο, τον πινιλικόλογο ή ό,τι αλλιώς θέλει να πει ο καθένας με τον τρόπο του. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, γάτο τσακαλό καταπληκτικό βατσικορχοπιπίνο καψούριδες, ότι κάνουμε οριμαγδό με τα δώρα μας. Inverter κλιματιστικό από την Glimart Home. Αυτό είναι το ένα το μεγάλο δώρο του μήνα. Όλο το μήνα θα τρέξει στα 2-3. Επίσης, το δώρο βδομάδας. Μία διανυκτέρευση, 2 μέρες στο καταπληκτικό, πετρόκτιστο, ατμοσφαιρικό και ιδιαίτερα ζηλευτό Λίθος Hotel & Spa στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Στείλαμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη. Ένας από εσάς θα πάρει το έτερον του ίμιση που το έχει σε εκτίμηση και θα πάει για σουλουμουντρούχου μια καραπιπέρι. Και το δώρο ημέρας, μια σακούλα κρέατα το Κροπολίου Μιχάλης, τέτοια που τρώτε στο χορηγό μας, στο ψητοπολείο Αθηνά, στη Σταυρούπολη, Αμπελοκήπων 10, πλατεία Τερψιθέας, κρέατα από το Κροπολίου Μιχάλης, μια τέτοια σακούλα δίνουμε σήμερα, 600-655 διλιβεριά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, ξαναλέω σήμερα, αν δεν θέλετε να παίξετε, δεν παίζετε, καθότι χθες είχαμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, υπάρχει κόσμος που θέλει να μιλήσει, είναι το αφήνουμε στην ευχέρειά σας. Αν όμως θέλετε να παίξουμε, παίζουμε και όλα, τα έχω όλα έτοιμα. Πάμε να πάρουμε την πρώτη γραμμή που κάνει σε φταί. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό στο κορίτσι. Καλή μας εβδομάδα. Γεια σου Νάντια. Γίνεται. Λέει. Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ είμαστε στις επάλξεις. Ωραία. Και τα είπαμε το πρωί, τώρα ας παίξουμε. Τώρα ας παίξουμε λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν, να τραγουδέψουμε. Θα τραγουδέψουμε. Άμα το ξέρουμε, θα τραγουδέψουμε. Να αρχίσω. Να αρχίσεις. Πάμε. Να αρχίσω ή θα αρχίσεις. Να, θες εγώ. Δεν ξέρω, όπως θες. Θα αρχίσω εγώ, λοιπόν. Άντε. Τι να πούμε, αγαπημένο μπαλαντοειδές, θα πούμε. Ό,τι ή θες. Ζεμπεκιά, να πούμε ζεμπεκιά. Ό,τι θες. Ζεμπεκιά. Ό,τι θέλει. Ζεμπεκιά. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει για τα φτωχά τα
ψέματα μου. Κανένας δεν θα κλάψει. Πάρτο! Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το κανδύλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Αποθεώνεσαι. Και είδες τι gentleman είμαι, έτσι. Το πιάσα σε γυναικείο τόνο. Δυο τόνους πάνω για να βγεις όμορφα και ωραία. Τέλεια, τέλεια, είσαι άπεκτος. Να, αντιά μου, δώσε μου τα τρία τελευταία. 5-1-8. Γεια σου, Νάντια! Σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ. Η Νάντια δεν έχω να πω λόγια τίποτα. Γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί! Κάτσε Κωστή, περίμενε τώρα, σε 3 δευτερόλεπτα τελειώνω, αφού πρώτα πρώτους χορηγούς και έρχομαι στη γραμμή. Σωστό. Στα επόμενα δευτερόλεπτα, περίμενε. Σωστό. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Κωστή, Κωστή, να μην παίξω, μην κρατάμε τη γραμμή. Ναι. Έτσι. Απλά θέλω να πω, λέει, έβγαλε νέα καπεντελή ο Ολυμπιακός, λέει, για τη διαιτησία. Ε. Ναι, τους διαιτητές, λέει, που σφυρίζουν ελ κλάσικο, έτσι. Μου θυμίζει ο Ολυμπιακός, ρεσί, σαν την κόμενα που είναι στο Instagram και βγάζει συνέχεια τα ποπουδάκια. Κλάψα. Για να παίρνει followers, να πούμε. Και μετά διαμαρτύρεται που κάποιες βγάζουν τον ποπό τους. Αυτή η ίδια. Βγαίνει Kim Kardashian και μιλάει για μικρούς ποπούς. Έτσι. Κωστή, αφήνω τη γραμμή, μήπως πάρει ο κύριος Θράσος να ακούσουμε κι άλλο τραγουδάκι που έχουν ωραία φωνή αυτή. Μακάρι, πω, φίλε, βλέπεις τώρα τι υπάρχει, φίλε. Και είναι μεγάλοι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι. Ο κύριος Θράσος είναι 80 και μας έχει πει. Η Νάντια δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά δεν είναι 18. Είναι 22, εντάξει. Τώρα 22, 23, εκεί κάπου. Τέλεια. Κωστή, βάλε με 7-19 Πετράν. Έγινε Πετράν. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ, να είσαι γερός, να είσαι γερός. 23-10-287-888, ανοιχτές γραμμές. Είτε να μου πείτε την άποψή σας για αυτά που έγιναν εχθές στο Καραϊσκάκης και πριν και κατά τη διάρκεια του ημικρόνου και στο ματς, είτε να παίξουμε όπως κάνουμε παραδοσιακά. Εννοείται ότι θα ανοίξουμε διάβλο επικοινωνίας με Κώστα Βασιλόπουλο μετά τις 2.30, γιατί έχει πολλά πράγματα να πει σήμερα. Εννοείται ότι θα το ρωτήσουμε και ότι δεν έγινε εχθές με τον Μητρόπουλο, που δεν άντεξε την αλήθεια και σηκώθηκε και έφυγε. Πάμε, χαίρετε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ μιλάω. Βεβαίως, εσείς. Εγώ δεν παίρνω συχνά, δεν παίρνω, σας ακούω, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο. Το όνομά σας. Νίκο με λένε. Είμαι γύρω στην ηλικία σου. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά θες αυτό που έγινε στην εκπομπή του Open, δεν ξέρω. Καταρχήν έχω να πω τόσα πολλά, αλλά επειδή δεν μιλάω στο ραδιόφωνο. Κανένα πρόβλημα, μια χαρά τα λες, πες. Να δεις, κοίταξε, ναι. Ο Μητρόπουλος, εγώ έχω να του πω κάτι να πούμε αυτός εδώ πέρα. Γιατί τον έχω φάει στη μάπα, εγώ πήγαινα παλιά στη γήπεδο εξαιτίας. Τέλος πάντων, εγώ έχω να του πω ότι κανέναν ιδρώτα δεν έχει να πούμε. Ούτε τους δεν έφυγαν στα αποδητήρια. Αυτό ακριβώς. Εγώ θέλω να του πω τον ιδρώτα που χύναν οι άλλοι παίκτες. Αυτό ρε φίλε, να γιάσει το στοματάκι σου, Νίκο. Ναι ρε φίλε. Όχι, τον ιδρώτα τον άλλον που... Τον ιδρώτα τον άλλον που ξέρανε. Όχι, εγώ ξέρεις τι απορώ, Πώς παίζαν αυτοί οι παίκτες ρε παιδί που ξέρανε. Δηλαδή εγώ με τη δεύτερη, επειδή έπαιξα παλιά πικιλιάς μπάλα, όταν έβλεπα ότι δεν μπορούσα να κάνω με τη διατησία τέτοια, δηλαδή, θα σηκωνόμουν ανάθογα, δεν θα πάει ιδρώτα να χύνω δηλαδή. Να σου δεν πω, να καταλάβω, ναι. Το κουράγιο αυτών των παιχτών που πέσανε, ενώ ξέρανε ότι θα τους φάξουνε και παλιότερα. Ακριβώς, με τι δύναμη, με φακίδες, με λίτσα, με αυτά που μας λένε οι παλιότεροι δηλαδή. Αυτή απορώ πώς τελειώνα το παιχνίδι να πούμε, απορώ με το κουράγιο τους, ενώ τρώγανε τέτοιες σφαγές και τελειώνα το παιχνίδι. Ακριβώς. Εγώ θα σκωνόμουν ανάθεγα, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Και θα μας πει τώρα αυτός ότι έχει μια υδρότα να πούμε. Νίκο, λες κάτι πολύ, πολύ σωστό. Ο υδρότας των άλλων, δηλαδή αυτά τα οποία μόνοι τους. Μόνοι τους μολογούσαν πριν από λίγες μέρες, όταν η πλευρά Κόκαλη και η πλευρά Μαρινάκη έβγαλαν τα μαχαίρια και λέγανε για Θωμά Μητρόπουλο, λέγανε για Παράγκες, μόνοι τους. Μόνοι τους ακουγόντουσαν να λένε ο Ολυμπιακός και το Εγάλεο να κερδάνε. Για τόσο να μην πω τι μας θεωρούν να πούμε. Έχει με υδρότα ο Μητρόπουλος και ένα Αστόπουλος τώρα και το κάθε κακού είναι απάντημα να πούμε.
Κι όμως... Τέλος πάντων, εγώ επειδή δεν ξέρω να μιλάω στο ραδιόφωνο πολύ, αυτό είχα... Μια χαρά τα λες, φίλε. Δεν υπάρχει πάνω. Ξέρω να μιλάω στο ραδιόφωνο, τα λες όπως σου βγαίνει και εντάξει, εγώ το έχω παρατήσει, να σου πω παυξήσιμα, αλλά δεν πηγαίνω στο γήπεδο. Κάτι τέτοιοι φακίδες με κόψαν το γήπεδο να πούμε. Και το φακίδο το κολλάω, κάτι παπουτσέλιδες, κάτι... Πώς τους λένε τους άλλους να πούμε το... Όλοι αυτοί. Αρετόπουλοι, παπάδες, Μίτσκι, Ολυμπιακός και το Κομίνιδες. Αυτό. Άρα τα ξέρεις, αδερφέ. Τα ξέρεις. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. 2310-287-888, ανοιχτή γραμμή για σας σήμερα, είτε να παίξουμε είτε να μιλήσουμε. Εδώ είναι ο λίμπερο της καρδιάς μας. Αυτή είναι η συχνότητά σας. Είμαστε μαζί σας κάθε μεσημέρι 2 με 3, 2 με 2,5, για να παίξουμε, να κάνουμε αντίστροφη μέτρηση, να ελέγξουμε τις γνώσεις μας και να βάλουμε πλούσια δώρα, όπως είναι, το ξαναλέω, μια σακούλα κρέατα από το Κροπολίο Μιχάλη σήμερα στην ώρα μας. Το μεγάλο δώρο εβδομάδας που είναι διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Λίθος Hotel and Spa με πρωινό μέσα στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο στο Καϊμάκ Τσαλάν. Και το μεγάλο δώρο του μήνα που είναι ένα κλιματιστικό inverter, 400 ευρώ κλιματιστικό από το κατάστημά μας, από το χορηγό μας Climart και Climart Home, Γραβιάς 67. Έχω ερωτήματα και για Κώστα Βασιλόπουλο, γιατί αμέσως μετά τις 2.30, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε να μιλήσουμε μαζί του. Τώρα προς το παρόν, ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Παίζουμε μαζί και για τα κρέατα και για το διήμερο στον παλαιό Αγίου Αθανάσιου στο Καϊμάκ Τσαλάν με το πρωινό μέσα, αλλά και για το μεγάλο δώρο, το κλιματιστικό inverter, 400 ευρώ είναι η αξία του. Έχω πολλά μηνύματα και από το πρωί, πολλά πράγματα που θέλετε να ρωτήσουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο. Για τον Μητρόπουλο τώρα, μέχρι να ξαναπάμε στις γραμμές, έχουμε να πούμε το εξής, ότι αυτό το οποίο όλη η Ελλάδα συζητάει, αυτό το οποίο οι ίδιοι οι δικοί σας οι άνθρωποι και οι πρόεδροι πριν λίγες μέρες το ξεκατίνιασμα πρόδωσαν χωρίς να τους πιέσει κανένας, αυτό το οποίο όλοι μας ακούσαμε στο Ολυμπιακός και το Εγάλαιο να κερδάνε και όλοι οι άλλοι να πάνε να διαιωνίσουν το είδος, αυτό το οποίο είπε ο ίδιος ο Αλεξανδρής, ότι εμείς πέφταμε τότε και το παιδί μου θα κλέβα στο τάβλι για να κερδίσω. Λοιπόν, τι περιμένετε να πούμε? Την αλήθεια είπε ο Βασιλόπουλος, συγχύστηκε ο Μητρόπουλος που πετούσε παπούτσια με το κουστούμι μέσα στο ΟΑΚΑ και συγχύστηκε και έφυγε. Δεν αντέχουν την αλήθεια, δεν αντέχουν όχι το 50-50, δεν αντέχουν ούτε το 60-40 υπέρ τους, δεν το αντέχουν. Δεν το αντέχουν. Πάμε στις γραμμές, πάμε. Χαίρετε. Γεια. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Όλα καλά. Είσαι ο. Χαίρομαι, πάντα καλά. Ορίστε. Είσαι ο. Βασίλης. Έλα ρε Βασίλη. Περιοχή. Είμαι από Θεσσαλονίκη, περιοχή Εύωσμος. Μπράβο. Πρώην γειτονάκι μου. Για πες ρε Βασίλη, τι θες να μας πεις. Θέλω να πω ότι είμαι πάω πάνω απ' όλα, εννοείται αυτό. Βεβαίως. Και ότι θα τα πούμε με τον Ολυμπιακό στη Τούμπα, τίποτα άλλο. Βεβαίως. Αυτά τα δύο πράγματα. Και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσουμε στην παγίδα της ανταπόδοσης, γιατί αν εκεί θα υπάρξει ατιμωρησία που θα υπάρξει, δεν θα ασχοληθεί κανένας ούτε με τους τραμπουκισμούς και τους προπυλακισμούς, δεν θα υπάρξει καμιά τιμωρία, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, ούτε για το πούλμαν που πάρκαρες του διαόλου τη μάνα, ούτε για τις διαπιστεύσεις που μοίραζαν μέσα από μια σακούλα, ούτε για τα πεσήματα του Μαρινάκη και του Μπαρμπασάβα στο ημίχρονο, δεν ασχοληθεί κανένας. Αν εμείς κάνουμε το 1/10 από αυτά στην Τούμπα, εδώ είδατε τι έγινε. Για μια ανοιχτή χαρτοτενία, έτσι, εκλάπηκε ένα πρωτάθλημα. Άρα, ακριβώς έτσι. Έτσι, αυτοσυγκράτηση, έτσι. Να προστατέψουμε τον αέτητο πρωταθλητή και ταμπλούχο. Αυτό είναι που θέλουν αυτοί, να πέσουμε στην παγίδα και να πάμε να κάνουμε, ας πούμε, ίδια πράγματα που στην περίπτωση μας όμως θα υπάρξει τιμωρία. Έτσι. Πόσο χρονών είσαι? Προπή. Πόσο χρονών είσαι? Προπή. Είμαι 22 χρονών. 22, είσαι και μικρός. Μάλιστα. Ναι. Τι να πω. Εντάξει. Προχωράμε. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Έτσι είναι. Ότι η επιστροφή εδώ μέσα. Και εδώ δεν πρέπει να υπάρξει χειρόφρονο όπως χθες στο δεύτερο ημίχρονο. Που ήμασταν κακοί στο δεύτερο, έτσι. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Να τα λέμε όλα. Αλλά εντάξει. Πολλά δεν λάθη. Έπαιξε ο Βιερίνια, δεν έβαλε τον Βιερίνια, αλλά εντάξει. Ναι, περίμενα. Ένα 20 λεπτό τον περίμενα τον αρχηγό.
Ένα 20 λεπτό. Κι εγώ ναι. Τόσο. Κι εγώ ένα τεταρτάκι. Βάλτε λίγο να φοβηθεί ο αντίπαλος. Έχει δυνατό σουτ. Θα πάνε δύο επάνω. Όχι, του. Όχι, ξέρεις τι. Ξέρεις τι. Σε αυτό που είπε ο κύριος, και καλά κύριος που τον λέω τώρα εισαγωγικά, Τσουκαλάς που είπε για το Βιερίνια. Ναι. Να έχει αποδείξει λίγο τι σημαίνει Βιερίνια. Γι' αυτό ναι. Που είπε ότι είναι σιγά το παίχτη. Ναι, που ναι, έλεγε ναι. Σωστό. Θα ήθελε να αποδείξει πράγματα. Εντάξει, και εγώ θα τον έβαζα. Αν με ρωτάς εμένα, δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, έτσι. Αν με ρωτάς όμως εμένα, σαν Κωστή, ένα τέταρτο 20 λεπτό θα τον έβαζα, αδερφέ. Όπως άβγαζα νωρίτερα τον Μπίσεσβαρ, που τον αγαπάω. Μόνο και μόνο για αυτό το βιντεάκι που τον έβαζα και τραυματισμένος θα τον έβαζα για να δει τι σημαίνει ποδοσφαιριστής. Έτσι. Εγωισμός. Του ηγέτη. Έτσι. Εντάξει, okay. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Έλα. Ναι. Έλα. Ναι. Γεια σου. Καλώς τον. Εγώ είμαι ο Θράσος, αλλά είναι κρυωμένος. Θράσο, τι φωνή είναι αυτή. Άσε με. Είμαι κρυωμένος και δεν μπορώ να τραγουδήσω. Αλλά θέλω δύο πραγματάκια. Πρώτον, έγραψε ο διαιτητής στο φίλο αγώνα τι του είπαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια. Ένα ερώτημα. Ναι. Δεύτερον, θα πεις λίγο τραγουδάκι. Ερωτά μου, για πες το λιγάκι. Αυτό το άφελά μου, αυτό. Σε ταπείνω, σε ερωτά μου, άφελά μου. Συγχώρεσέ με, ερωτά μου, που σε πλήγω, σε θελά μου. Με φτιάξες. Κύριε Θράσο, λοιπόν, ξέρετε πόσα μηνύματα έχετε κάθε μέρα. Περαστικά. Την άλλη εβδομάδα να έχουν γίνει καλά και να πω και εγώ ένα τραγουδάκι. Βεβαίως, λοιπόν, τα περαστικά μας. Γεια σε όλους. Γεια σου κύριε Δράσο. Γεια σου άνθρωπέ μου. Γεια σου. Πέροχος, αλλά βραχνιασμένος. Ήταν περισσότερο για Λούις Άρμστρονγκ και Χατζή. Όταν δεν δεις τον κόσμο από ψηλά. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Μπράβο. Μπράβο. Γεωργία από Τρίλοφο. Γεια σου ρε Τζόρτζια. Τι γίνεται ρε Γεωργία. Από το Three Hills. Καλά. Όλα εντάξει. Εντάξει, ας πούμε εντάξει. Για πες λοιπόν. Πώς το είδες χθες, όλο το σκηνικό. Ναι. Τι να σου πω, στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχαμε. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Το είπαμε και το πρωί, το λέμε γεγονός. Και τώρα. Εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας εκεί που πρέπει. Εννοείται. Βεβαίως. Εννοείται. Ναι, το πέναλτι ήταν αχρίαστο. Ναι. Δεν ήταν αχρίαστο. Αν και δεν τον ανατρέπει ο Γιαννούλης, έτσι. Ξέρουμε, κάνει 2-3 βήματα και μετά λέει αφού βλέπει ότι χάνει την μπάλα, τότε βουτάει. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να το αποφύγει το μαρκάρισμα ο Γιαννούλης. Ναι, θα μπορούσε έτσι. Να το αποφύγει. Ναι. Γιατί το συζητούσαμε και εδώ, ήταν και ο αδερφός μου, βλέπαμε το μάτς. Ναι. Και λέει αφού θα πήγαινε, λέει για γκολ. Άλλο να πάει να βάλει γκολ και άλλο να του το δώσει το πιάτο. Ναι, βέβαια. Καταρχήν δεν ξέρουμε από εκεί αν θα φτωχούσε, γιατί ήταν η γωνία, του είχε φύγει κιόλα η μπάλα. Τέλος πάντων, ο Γιαννούλης, επειδή τα λέμε όλα και θέλουμε να είμαστε έντιμοι προς τους ακροατές μας, ο Γιαννούλης δεν βρίσκει την μπάλα. Όχι, δεν βρίσκει λοιπόν. Όμως θεωρώ ότι δεν ανατρέπεται ο παίκτης του Ολυμπιακού από τον Γιαννούλη. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει. Όπως και υπάρχει πέναλτι στο Μάτος. Τραβολογιούνται, χορεύουν ταγκό, να πούμε σαν τον στο άρωμα γυναίκα ο Αλ Πατσίνο. Ήτανε το επόμενο που θα σου έλεγα αυτό. Αυτό δεν το είδε κανείς. Κράζει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, φωνάζει πάλι. Δηλαδή αυτή η κλάψα, αυτή η κακομοιριά, έλεος πια. Φωνάζει ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία. Δηλαδή πόσο τρόμο ακόμα να έχουν για μας. Φόβος, τον ακούσε τον Μπαρμπασάβα. Βλέπετε που χάνει τα λόγια του, κοντονής, να πει λεμονής, είπε. Είπε περέρα το σκυλό. Το σκυλολόι της ΕΠΟ. Ακούστε, φρασιολογία, θα μου πεις. Μόνο αυτό. Τέλος πάντων. Όχι, αυτοί φοβούνται από μόνο που ξέρουν ότι θα παίξουν. Ξέρανε ότι θα παίξουν με τον ΠΑΟΚ, τελείωσε. Πουλάκι μου, το άφησαν το λεωφορείο, ξέρεις τι απόσταση, 150 μέτρα μακριά. Έτσι. 150 και έκαναν πέσιμο και στον Καγκάτσι, στο Μάκι και στους παίκτες. Κανονικά μιλάμε για ζούγκλα, έτσι. Ξέρω, τα άκουγα. Αν είχε γίνει ένα αντίστοιχο τέτοιο, Γεωργία, εδώ στην Τούμπα απ' έξω, θα μας είχαν αφιερώματα στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανάδικα, παντού. Με τα μεσονύκτια, στα reality, όπου και πες. Όχι μόνο. Πάντων, εγώ το μόνο που θέλω να πω στον επαναληπτικό
ψυχραιμία. Να μην δώσουμε δικαίωμα ούτε με χαρτοπετσέτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό θέλουν αυτοί. Επειδή αγωνιστικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν πάλι το πρωτάθλημα από μένα, θα μηχανευτούν όπως έκαναν και εχθές άλλους τρόπους. Δόλιους και βρώμικους. Εχθές ήταν στο δικό τους γήπεδο. Όποιος θα τιμωριόταν αυτοί. Έτσι. Αλλά εδώ στην Τούμπα. Ούτε χαρτοπετσέτα. Τίποτα. Θα έχουμε καιρό να τα πούμε, Γεωργία μου, στον επαναληπτικό. Θα έχουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Φιλιά και από τον Δημήτρη. Να είναι καλά. Φιλιά, την αγάπη μου. Την αγάπη μου. Γεια σου, φιλιάκια. Δημητράκη μου. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια, γεια. Πάμε. Μια γραμμή ακόμα. Δύο. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, παίρνω πρώτη φορά στο σταθμό. Μάλιστα. Είσαι ο. Σας ακούω. Σας λέγομαι Ζώης. Ζώης. Μάλιστα. Έλα, Ζώη. Τι ομάδα είσαι. Παοκάρα φυσικά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, σας ακούω κάθε μέρα, απλά άκουσα διάφορα και τέτοια για το Βερίνια και για αυτά. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι, σε ακούμε. Ένα, ότι τον Ολυμπιακό χαίρομαι που τον βλέπω έτσι και θα τον γλεντάω. Ωραίος, σωστός, ναι. Και δεύτερον, ναι. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο προπονητής του Βερίνια μάλλον πρέπει να τον προφύλαξε. Διότι δεν ξέραμε εάν θα έμπαινε μέσα, αν τον κάνανε κάποιο σκληρό φάουλ. Σωστό. Αυτό είναι, έχει λογική αυτό που λες. Το είπα και εγώ το πρωί. Ότι είναι μία, ας πούμε, μία λογική με την οποία μπορώ να δικαιολογήσω ότι δεν τον χρησιμοποίησε ούτε ένα 20 λεπτό. Εγώ μόνο για αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν τον έχει βάλει. Για κανέναν άλλο λόγο δεν πιστεύω ότι θα τον έβαζε καθόλου. Είναι, κοίταξε, το επιχείρημα από την πλευρά όσων λένε ότι καλά έκανε και τον έβαλε, αυτό είναι το πιο ισχυρό. Διότι ο παίκτης δεν είχε τίποτα όπως μάθαμε, γιατί εγώ είχα και μια απορία. Μήπως μέσα στη βδομάδα είχε κανένα θέμα υγείας και φυσικά δεν θα βγαίναμε να το πούμε μέσα στη βδομάδα, ότι ξέρετε δεν παίζει ο Βιερίνια. Μήπως είχε κανένα θέμα υγείας. Δεν είχε κανένα θέμα υγείας όπως έμαθα. Απλά. Απολύτως. Ναι, ήταν. Κοίταξε, ακόμα κι αν είχε κάτι δεν θα το έλεγε, αδερφέ. Δεν θα βγαίναμε να το πούμε. Και θα τον είχε και στον πάγκο, έστω και λαβωμένο. Γιατί μόνο και μόνο η παρουσία του παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά αν με ρωτάς ένα τεταρτάκι, εγώ θα τον έβαζα. Έτσι. Και εγώ θα τον έβαζα, αλλά με όσα είχαν συμβεί και έξω και στα αποδυτήρια και τέτοια, ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν τον έβαλε... Για να τον προστατέψει. Να τον προστατέψει και καλώς το έκανε. Ναι, ναι. Γιατί πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα τον έφτιαχνε ζημιά εκεί μέσα. Είδες πως... Και μετά θα είχαμε να λέμε άλλα για άλλα. Είδες πως η περιραίωσα ατμόσφαιρα, οι απειλές, τα βρυσίδια, ο συχαμερός τρόπος προσέγγισης μέσα από αυτούς που βγαίνουν και λένε διάφορα μέσα στη βδομάδα, πως μπορεί να επηρεάσει τον προπονητή και τον παίκτη. Είδες όλες οι ύβρις κατά του Βιερίνια, που ο Βιερίνια είπε τι στη Φόρτσα, ότι ρε παιδιά, όλα τα πρωταθλήματα που πήρατε δηλαδή είναι καθαρά. Αυτό που λέει όλη η Ελλάδα που αναρωτιέται. Έτσι, λοιπόν. Βλέπεις πώς επηρεάζει, πώς επηρέασε τον προπονητή που σκέφτηκε ότι, λέμε αν είναι αυτό το σκεπτικό, ότι μην τους πάσουν τα πόδια, ναι. Μην του τραβήξουν κανένα, μια σκαριά στον αστράγαλο, γεια σας. Έτσι. Εγώ βασικά να σου πω την αλήθεια, φοβόμουν εάν έμπαινε, πίστευα ότι θα γινόταν κάτι, δηλαδή θα έκανε κάποιο άσχημο φάουλ, ο Αβραμ ειδικά. Ναι, μάλιστα. Επάνω του. Γιατί το είδαμε και στο Μάτος τι έγινε που δεν έβασε και το πέναλτι, έτσι. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Μάλιστα. Εντάξει, 47 αίτητοι, το ότι είμαστε, το ότι φύγαμε από εκεί χωρίς να χάσουμε και είμαστε χαλασμένοι έτσι. Μετά από ένα χ, δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα, αδερφέ μου. Έτσι. Εγώ πάντως είμαι ευχαριστημένος με αυτά που βλέπω. Να κλαίγονται αυτοί, να χτυπούνται, να σκοτώνονται. Άστους. Και εγώ να είμαι όρθιος άρχοντας. Να σε καλά, κρατάω τη λέξη άρχοντας, μ' αρέσει πολύ. Σε χαιρετώ. Γεια σου φίλε μου. Και να παίρνεις πιο συχνά. Πιο συχνά, ωραία τα είπες. Φιλιά, φιλιά. Να πω κάτι για σας που βγαίνετε στις γραμμές. Κανένας δεν σας κάνει έλεγχο, καμιά βαθμολογία πώς θα τα πεις. Και τα λάθη επιτρέπονται. Εδώ είναι δεκτός και ανοιχτός ο σταθμός. Και σε αυτόν ο οποίος δεν έχει τελειώσει ούτε το δημοτικό, αλλά μπορεί να έχει μια λαϊκή σοφία και μια εφράδια λόγου που μπορεί ακόμα και ο καθηγητής πανεπιστημίου να μην την έχει. Ούτε θα σας κριτικάρουμε γι' αυτό, ούτε είμαστε εδώ για να ειρωνευτούμε αυτόν ο οποίος δυσκολεύεται στα λόγια, να μην έχετε καμιά ντροπή. Το λέω και για το 8-10 το πρωί, που ανοίγουμε τις γραμμές, αλλά και για το 2-3. Έχοντας απόλυτη επίγνωση κάθε κουβέντας που λέω, δεν θα διστάζετε, ούτε κανένας πρόκειται
Εγώ είμαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο να προστατέψω τον οποιοδήποτε από εσάς έχει, ας πούμε, αυτή τη φοβία ή ξέρω, μην μπουνε, μην κάνω λάθος. Και τι έγινε, και εμείς κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουν. Ουδής άσφαλτος που έχει πει και μια κυρία. Θα πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Και πιστέψτε με, σήμερα περιμένω πώς και πώς και εγώ να ακούσω αυτά τα οποία θα μας πει ο διευθυντής της Φόρτσα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Εσείς, όσοι πήρατε τηλέφωνο, όσοι στείλατε μήνυμα, μπαίνετε για σακούλα κρέατα, εξακολουθείτε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και σας, ο ένας από εσάς θα κληρωθεί σήμερα για τη σακούλα κρέατα και για τα υπόλοιπα δώρα, όπως είπαμε, εβδομάδα και μήνα, εβδομάδα Lithos Hotel & Spa, μήνας inverter 400 ευρώ από το μεγάλο μας χορηγό, την Glimart Home Γραβιάς 67. Επιστρέφουμε! Πάμε. Πάμε στον Κώστα Βασιλόπουλο που περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο διευθυντής της Φόρτσα. Και σήμερα δεν ξέρω τι να πρωτοσυζητήσουμε και τι να πρωτοπούμε. Χαίρετε, Κώστα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Απ' όλα. Φουλ. Φουλ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σε πρωτορωτήσω σήμερα. Έχω... Κοίταξε να δεις, αν είναι να σε μπερδεύω και να έχεις τέτοια άγχη, δεν θα ρωτάς τίποτα. Αφού ανταλλάξαμε ευχές, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Και τι να κάνεις. Μα μην προκαλείς άγχος στον εαυτό σου, παρακαλώ. Λοιπόν, έχω και μηνύματα και από το πρωί, γίνεται ένας χαμός. Από πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω, που λέει και το τραγούδι. Να ξεκινήσουμε από αυτά που έγιναν πριν το μάτς, τα έσχη και στο ημίχρονο. Αυτά κοίταξε να δεις. Σιγά σιγά θα δημιουργηθεί μια χιονοστιβάδα. Δεν ξεκίνησε ακόμα η αποκάλυψη των όσων συνέβησαν στο Καραϊσκάκης. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Γιατί έχει δημιουργηθεί φοβερή πίεση και στην ελληνική αστυνομία και στην κυβέρνηση για να βγουν στη φόρα όλα όσα έγιναν εχθές. Το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα στη σύσκεψη, ότι έκλεισε η Καγκελόπορτα επίτηδες για να μην φτάσει ποτέ το λεωφορείο της αποστολής του ΠΑΟΚ στα αποδυτήρια. Το γεγονός ότι υπήρχαν διαπιστευμένοι χούλιγκαν του Ολυμπιακού με αρχηγό, με επικεφαλής τον Κουντούρη, τον πρόεδρο του Εραστέχνη Ολυμπιακού, για να επιτεθούν στα μέλη της αποστολής του ΠΑΟΚ. Το ότι η αστυνομία αρχικά εφηνιδιάστηκε, τέλος πάντων, ναι. Okay. Το ότι χτυπήθηκε ο αντιπρόεδρος, προφυλακίστηκε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Χρυσόστομος Γκαγκάτσης. Το γεγονός ότι κλείδωσαν τους δημοσιογράφους στην αίθουσα τύπου κατά την άφηξη της αποστολής του ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι δεν επέτρεψαν σε κάμερες να βρίσκονται στην περιοχή της άφηξης της αποστολής του ΠΑΟΚ, του λεωφορείου. Το γεγονός ότι ο κ. Μαρινάκης φέρεται να επιτέθηκε στον επιτετραμένο της ΦΥΦΑ τον κ. Χούμπερ. Είναι γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί. Μάλιστα. Και σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα θα έρθουν στην επιφάνεια. Μάλιστα. Με έναν υπουργό ο οποίος αποδεικνύεται ανδρίκελο του Ολυμπιακού να μην παίρνει θέση και σήμερα να βγάζει μια κατάπτυστη, θα πω συγγνώμη, αλλά είναι κατάπτυστη η ανακοίνωση που έβγαλε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να δικαιολογήσει την απόρριψη της συνάντησης που ήταν προγραμματισμένη με τον κύριο Αβγενάκη, τον κύριο Γραμμένο και τους επιτετραμένους της FIFA. Και στην ανακοίνωση αναφέρει η Γενική Γραμματεία ότι δεν έγινε λόγω των χθεσινών γεγονότων στο Καραϊσκάκης και της επίθεσης που δέχτηκε ο υπουργός. Τι επίθεση? Λοιπόν, στα παλιά του τα παπούτσια της FIFA, του Χούμπερ και του δεν ξέρω εγώ ποιου, για το τι μπορεί να συμβαίνει μεταξύ Αβγενάκη και ΠΑΟΚ. Η συνάντηση ακυρώθηκε από τους επιτετραμένους της UEFA και της FIFA λόγω των γεγονότων στο Καραϊσκάκης και της επίθεσης του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Χομπερτινό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια την οποία απέκρυψε η Γενική Γραμματεία με την ανακοίνωσή της, θέλοντας να εξισώσει την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ σε βάρος του Αβγενάκη. Και τι ενδιαφέρει τη FIFA και τι αναφέρει ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του σε βάρος του Αβγενάκη? Εδώ εξίσουσε τον Καραπαπά τώρα με το Σαββίδι, ρε Κώστα, την Παρασκευή. Τι μου λες τώρα? Τι μου λες? Και λέω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και το πέσιμο στον διαιτητή στο ημίχρονο, έτσι. Από Μαρινάκη και... Αυτά στο φύλλο αγώνα, ναι. Και Θεοδωρίδη. Ναι. Και Θεοδωρίδη. Με τους φυσκωτούς και με τους δεν ξέρω εγώ ποιους και με τους άνδρες της ασφαλείας του και. Έχω την εντύπωση πως νομίζει ότι είναι πρωθυπουργός.
και παράλληλα και πρόεδρος της Κομισιόν. Θα καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα από τα δύο. Αν δεν το καταλάβει γρήγορα, εδώ στην Ελλάδα θα το καταλάβει, συγγνώμη, γρήγορα από την UEFA, Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ναι. Και λέω ότι πρέπει να το καταλάβει γρήγορα και από την ελληνική κυβέρνηση, διότι εμφανίζεται ως πρωθυπουργός. Αν αυτό δεν ενοχλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και, και την υπόλοιπη κυβέρνηση, τότε τι να πω, υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ και ξέρω όμως ότι τους ενοχλεί πάρα πολύ. Και ότι σύντομα θα υπάρξει, εξέλιξη εκεί, πιστεύεις? Ναι, θα υπάρξει εξέλιξη. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει ενδεχόμενο να τον ανεχθούν με τον τρόπο που συμπεριφέρεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν βεβαιωθεί, Κώστα, επίθεση στον επιτετραμένο της ΟΕΠ, της FIFA, αν επιβεβαιωθούν από τον ίδιο, ο κίνδυνος τιμωρίας για τον Ολυμπιακό είναι τεράστιο. Τεράστιος, φυσικά. Δεν μιλάμε τώρα για μια αφαίρεση βαθμού, μιλάμε για τιμωρία χωρίς προηγούμενο. Επίθεση σε αξιωματούχο της FIFA δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει μάτα ξανασυμβεί. Το θέμα είναι να επιβεβαιωθεί, να επιβεβαιωθούν τα όσα φέρεται να έχουν γίνει από τον επιτετραμένο της FIFA. Τώρα τι θα γίνει, αυτό δεν το ξέρω. Αυτή είναι η ελπίδα μας, Κώστα, μόνο και μόνο επειδή είναι από έξω, είναι στο εξωτερικό για κάποιον. Πρόκειται δηλαδή για έναν άνθρωπο από έξω. Αν ήταν εδώ κάποιος, δεν είχαμε καμιά ελπίδα. Καμία. Δυστυχώς αυτό δεν μας τιμάει όμως. Βέβαια δεν μας τιμάει. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μόνοι μας τάξη βαραίνει τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων Φυσικά. Ετών. Πράσινες, κόκκινες, μπλε, Φυσικά. Που είναι αδιάφορο εμένα. Στένε όλες οι κυβερνήσεις που ανέχτηκαν αυτές τις καταστάσεις και τις ανέχονται επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών. Δεν είναι το φαινόμενο φετινό, ούτε περσινό. Είναι φαινόμενο ετών. Οι συμπεριφορές αυτές επί σειρά ετών δεν καυτηριάζονται. Δεν καταγράφονταν καν από μέχρι ενός σημείου. Τα δεδομένα άλλαξαν με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Γιατί ο ΠΑΟΚ γιγαντώνεται και είναι αναγκασμένοι τις φωνές αυτές να τις ακούνε, να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Γιατί και αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ έγινε τεράστιος. Είναι μεγαλύτερος από όλους τους αντιπάλους του και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει δύο συνεχόμενα double, για να μην πω τρία συνεχόμενα double, αγωνιστικά. Ναι. Αν άνοιγαν οι κάμερες στο Καραϊσκάκης και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πλατανιά, ναι. Σήμερα θα ήταν αλλιώς ο χάρτης διαμορφωμένος. Και αν δεν γινόταν η κλοπή. Αυτό που θα πω εγώ τώρα είναι ότι πρέπει να ανοίξουν οι κάμερες στο Καραϊσκάκης. Όσα έγιναν μέχρι το γήπεδο. Ποιοι πρωταγωνίστησαν και τι ακριβώς έγινε. Και αυτό νομίζω ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής αστυνομίας να το ζητήσει. Θα ανοίξουν ή θα είναι χαλασμένοι σαν την μπάρα δίθεν? Ας είναι χαλασμένες. Ας μας πούνε ότι είναι χαλασμένες. Ας μας πούνε ότι είναι χαλασμένες. Αυτό. Να υπάρξει εξέλιξη. Δεν μπορούμε να μείνουμε στα λόγια και στις φωνές. Ναι. Δεν είναι το 2020, γιατί στο 2020 είμαστε, πρέπει να μιλάμε με γεγονότα, με δεδομένα, με αποδείξεις. Έτσι. Για όσα συμβαίνουν. Και να λαμβάνονται αποφάσεις και τιμωρίες για όσα συμβαίνουν. Εάν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Αν δεν υπάρχουν, οκ. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν όλα άψογα. Δεν υπήρξε κανένα θέμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ναι. Ένταση, εκνευρισμός, οκ. Τελείωσε το παιχνίδι. Οι παίκτες απόλυτα επικοινωνία. Μα τι είναι πραγματικότητα. Τι να πω, ότι ήταν ζούγκλα στο γήπεδο. Μα στο γήπεδο ήταν όλα μια χαρά. Δεν υπάρχει ούτε κανένα παράπονο. Ούτε είδαμε κάτι. Ούτε και υπάρχει κάποιο παράπονο από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Για μέσα στο γήπεδο, ναι. Όσα προηγήθηκαν ήταν. Τρομερά. Εδώ υπάρχει μια καταγγελία και θα την πω. Ότι στη σουίτα από την οποία παρακολούθησαν τον αγώνα η επιτελή της ΠΑΕΠΑΟΚ, όσοι βρέθηκαν στο Καραϊσκάκης και οι συνοδοί τους, δεν υπήρχε σήμα στα κινητά τους. Δεν υπήρχε σήμα, ε! Όχι. Δεν υπήρχε σήμα στα κινητά τηλέφωνα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στη σουίτα του Καραϊσκάκης. Αυτό για να το πετύχεις, εάν μπορεί να είναι σύμπτωση, μπορεί να μην είχε σε όλο το κήπεδο, δεν ξέρω. Και αυτό είναι ένα θέμα προς έρευνα. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι ένα αστείο θέμα. Μεσαίωνας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ξαναλέω.
Μεσαίωνας. Εδώ κόψαν διαπιστεύσεις, κόψαν δημοσιογράφους του Open, αφήσαν τα κανάλια απ' έξω. Δηλαδή. Δηλαδή. Κλείδωσαν τους δημοσιογράφους του Μεσαίωνα. Δεν επιτράπει στο Open είσοδος. Απαγόρευσαν στην Νόβα, η οποία υπάκουσε, να μην καλύψει την αύξηση της αποστολής του ΠΑΟΚ. Πού έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Πάντα βλέπουμε τους παίκτες να κατεβαίνουν από το πούλμαν με τα ακουστικά. Η κλασική εικόνα πριν από το μάτς. Χάλασε η καγκελόπορτα. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν αφήνει την κάμερα να τα δείξει. Γιατί υπήρχε οργανωμένο σχέδιο για προφυλακισμούς και τραπεζικούς από τους επιστήμονες του Ολυμπιακού. Ενέδρα. Ξεκάθαρα. Βέβαια ήταν ενέδρα. Με πρωταγωνιστή τον Κουντούρη. Τον συνομιλητή πριν από μερικές ημέρες του Αβγενάκη, τον δέχτηκε στο γραφείο. Τον Κουντούρη δεν ήξερε ποιον δέχεται. Το παρελθόν δεν το ξέρει αυτού του ανθρώπου. Τραγικό. Δεν υπάρχει. Είναι προέδρος του Μαστέχνη Ολυμπιακό. Έχει ένα θεσμικό ρόλο. Οκ. Okay. Και τι σκέφτεται αυτό. Ο υπουργός δεν πρέπει να ξέρει τι γίνεται. Προχθές δέχτηκε στο γραφείο του Καραπαπά, Τσουλούκου και Μόραλι. Πριν το πάω ο Ολυμπιακός. Και σου είπα την Παρασκευή. Τι μήνυμα στέλνει. Τι μήνυμα στέλνει. Και για να εξισορροπήσει, επειδή κατάλαβε την τεράστια γκάφα του, ζήτησε άρον-άρον την Πέμπτη από τον ΠΑΟΚ να κάνει συνάντηση την Παρασκευή για τον Καθατζόγλιο. Θα συγκάνει σήμερα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει την Παρασκευή η συνάντηση για τον Καθατζόγλιο. Τώρα τον πήρε το... ο πόνος. Ο τώρα τον έπιασε ο πόνος. Δύο μήνες τώρα πιέζει ο ΠΑΟΚ για αυτή την ιστορία. Όλα είναι βάση προγράμματος, Κώστα. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία από αυτούς. Αυτό κατά τύπο, όλα είναι προγραμματισμένα. Ό,τι έγινε χθες, πριν το ματς, στη διάρκεια του ημιχρόνου, όλα. Όλα. Τι να πω. Πάντως κρατάω την κουβέντα σου. Ναι, τίποτα. Εγώ λέω κάτι για άλλη μια φορά. Γιατί δεν υπήρχε σήμα στα κινητά τηλέφωνα, θα καταγραφούν όλα αυτά. Περιμένουμε τα τηλεαγώνα, περιμένουμε την αντίδραση του επικεντρωμένου της FIFA για να δούμε τι ακριβικές εξελίξεις ακριβώς θα δρομολογηθούν. Δεν μπορεί συνέχεια και πάντα να τη βγάζουν καθαρή και να συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια. Είναι αδυνατόν. Μας βαραίνει όλους. Είναι ευθύνη όλων μας να ξεκαθαρίσει το ποδόσφαιρο. Να πάψει αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Κρατάω την κουβέντα σου, Κώστα, ότι μέσα στη βδομάδα θα δούμε κι άλλα. Έχει μορφή κοινοστιβάδας και ντόμινο. Πάρα πολλά. Μάλιστα. Πάρα πολλά, γιατί σου ξαναλέω και πρόσεξε να δεις, και είχαμε προειδοποιήσει για το τι θα γίνει. Φυσικά, για Ριζούπολη, βέβαια. Μάλιστα. Δεν τελειώνουμε εδώ τη συζήτησή μας για αυτό το θέμα. Είναι πολύ μεγάλο, Κώστα, και μέσα στη βδομάδα θα έχουμε να λέμε. Θέλω λίγο, έχω πάρα πολλά μηνύματα για τον τρόπο που αντέδρασε ακούγοντας την αλήθεια από το στόμα σου ο Τάσος Μητρόπουλος, ξυλώνοντας τα μικρόφωνα. Αυτό που όλη η Ελλάδα λέει και που οι πρόεδροι του Ολυμπιακού πριν λίγες μέρες λέγανε μεταξύ τους. Και θέλω να σε ρωτήσω, γι' αυτό δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Έχει γίνει χαμός από το πρωί και χθες το βράδυ. Ναι. Για τον τρόπο που ο Μητρόπουλος... Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έφυγε από το πρωτάθλημα. Ναι. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έπαιξε επιταλούμενη την οσκαρική ερμηνεία Γκαρθία. Ναι. Τώρα φεύγουν από το στούντιο. Τι να κάνουν τόσα, δεν έχουν επιχειρήματα να αντιμετωπίσουν την αλήθεια. Ο Τάσος Μητρόπουλος, γιατί αυτό μιλάμε, δέχεται ένα τεράστιο μπούλινγκ. Τον διέγραψε ο σύνδεσμος βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού επειδή επέλεξε να είναι σε ένα κανάλι. Απλά και μόνο γι' αυτό. Και για να κάνει την ηρωική έξοδο και επειδή δεν έχει επιχειρήματα, τι να πούνε ότι πήρανε 44 καθαρά πρωταθλήματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ έχει βουήξει η Ελλάδα. Γελάνε όλοι. Έχουν γίνει... έχουν γίνει, πώς το λένε, σύριαλ. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος με τον Ολυμπιακό για αυτά που έχουν συμβεί. Με τον τρόπο κατάκτησης των πρωταθλημάτων. Όχι όλων. Αλλά εδώ έχει γίνει χαμός. Τα πρωταθλήματα επικόκαλοι. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλεο. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλεο να κερδάνε. Ναι. Του Μητρόπουλου τα πρωταθλήματα. Του Σπάθα του Μπαμπά τα πρωταθλήματα. Για ποια πρωταθλήματα να μιλήσω. Πες μου, για ποια. Για ποια. Για τα πρωταθλήματα του Τζόντζεβιτ, του Διανακόπουλου, του Αλεξανδρή. Για ποια πρωταθλήματα να μιλήσουμε. Θέλουν, δεν θέλουν, θα ακούνε την αλήθεια. Του αρέσει, δεν του αρέσει, θα ακούνε την αλήθεια. Θέλουν να κάτσουν να την ακούσουν και να, με επιχειρήματα να απαντήσουν, να κάτσουν. Δεν θέλουν, α φύγουν. Η εποχή της Χούντας πέθανε. Τελείωσε. Δεν θα υπάρξει άλλη Χούντα ποδοσφαιρική. Εάν τώρα
Γιατί εκεί καταλήγουν όλα. Η κυβέρνηση θέλει, θα τελειώσει μια και καλή. Θα τελειώσουν μια και καλή τα κακό κείμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί για να αλλάξει το προϊόν χρειάζεται βούληση πολιτική. Χωρίς τη βοήθεια του κράτους, της πολιτείας, της κυβέρνησης, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατόν να επιτίθεται η διοκτήτης ομάδας σε επιτετραμένο της FIFA μέσα στο κήπεδο. Δεν γίνεται, είναι αδυνατό. Δεν μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορεί, δεν το χωράει ο νους. Λες, okay, μέχρι ένα σημείο. δεν τον τιμά τον κύριο Αυγενάκη άλλο η παραμονή του σε αυτή τη θέση. Δεν μπορεί. Έχει υποχρεώσεις, έχει δεσμεύσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Και αν δεν παρετείται μόνος του, είναι υποχρέωση του Πρωθυπουργού να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Είναι αδύνατον να εξακολουθήσει πολιτικός προϊστάμενος του ελληνικού αθλητισμού και κατ' επέκταση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου να είναι ο κ. Αυγενάκης. Άγεται και φέρετε. Είναι δεμένος με τον Ολυμπιακό. Έχει τους λόγους του, τις υποχρεώσεις του, τα πιστεύω του. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει. Να είναι εκεί δεν μπορεί άλλο. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και λυπάμαι που δεν βλέπω την αντίδραση, βλέπω σιγή ηχθείως από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Που θα έπρεπε να προστατήσουν και αυτοί σε αλλαγές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός, όχι ενδεχομένως, λόγω της αγωνιστικής του αδυναμίας δεν παίρνει θέση και λόγω της σχέσης Αλαφούζου Μαρινάκη, αλλά από την ΑΕΚ και τον Μελισσανίδη περίμενα πραγματικές αντιδράσεις. Γιατί έχουν υποστεί και αυτοί συνέπειες αγωνιστικές από την προσπάθεια του Ολυμπιακού να δημιουργήσει μια ποδοσφαιρική χούντα στην Ελλάδα. Φυσικά. Και δεν βλέπω θέσεις που να σου δίνουν το δικαίωμα να πιστέψεις ότι ξεσηκώθηκε η κοινωνία. Οι οπαδοί των ομάδων είναι ξεσηκωμένοι. Οι διοικήσεις είναι... Ναι, παρακολουθούν έτσι εξ αποστάσεως, ας τον ΠΑΟΚ να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Okay, εντάξει. Μα okay, την προηγούμενη φορά... Το ΠΑΟΚ θα ηγηθεί όμως των νέων εξελίξεων. Βέβαια. Δεν μπορεί να μοιραστεί τη δόξα με κανέναν, εφόσον καταφέρει να εξυγειάνει το χώρο του ποδοσφαίρου. Μην μίλαμε μετά για βαρόνους και για δεν ξέρω εγώ τι και καλύφηδες. Μα την προηγούμενη φορά, Κώστα, τον κρέμασε την προηγούμενη φορά. Είπε, δεν κατεβαίνουμε, κατέβηκε και έπαιξε τελικό για να πάρει ένα κύπελο ο Μελισσανίδης. Οι λογοτιμητές, οι πόντοι που μεταξύ τους είχαν πει ότι πάμε να καθαρίσουμε τον τόπο, έτσι. Τον άδειασε, ξεκάθαρα. Τον άδειασε. Ορίστε, τώρα παρουσιάζεται πάλι μια ευκαιρία. Αλλά όταν ο ίδιος ο Μελισσανίδης κατεβαίνει στο μεταξύ μας παιχνίδι πάλι και στα αποδυτήρια κάνει μπούλινγκ στο διαιτητή και η τιμωρία είναι ένα χάδι. Τι περιμένουμε μετά. Όλα αυτά φτάνουν στη FIFA. Όλα αυτά φτάνουν στην UEFA. Ας πάρουν και οι ομοσπονδίες αυτές τις αποφάσεις που θα αλλάξουν την κατάσταση. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν έχουμε ούτε το θάρρος, ούτε την βούληση να το αλλάξουμε. Αυτό δεν μας τιμάει σε χώρα. Ναι. Και επειδή δεν θέλω να μιλάω για χρώματα κυβερνήσεων, την ευθύνη τη ρίχνω σε όλους ανεξαιρέτως. Προηγούμενους, προ-προηγούμενους, σημερινούς, προ-προ-προ-προηγούμενους. Όλους. Όλοι. Όλοι έχουν ευθύνη. Όλοι. Όλοι. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Φυσικά. Ακούσαμε χθες τον Θεοδωρίδη να χαρακτηρίζει σκυλολόι. 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 Ανθρώπους στην ΕΠΟ. Στην κάμερα και τον φιλοξενεί το συνδρομητικό κανάλι. Χωρίς ντροπή. Του δίνει βήμα. Τι είναι. Ένθερμος οπαδός του Ολυμπιακού δήλωσε προχθές. Γιατί λοιπόν δίνει βήματα. Τώρα να μιλήσει για οποιοδήποτε. Να μιλήσει για οποιοδήποτε. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να δηλώσεις ο φίλαθλος του Ολυμπιακού. Ας κάνει και ο πρόεδρος της Τυράς 4. Οποιοδήποτε. Ο καθένας λοιπόν. Δεν κατάλαβα γιατί πάει στο Θεοδωρίδη. Τι είναι με τιμολόγιο είναι. Έχει κάποια υποχρέωση. Αυτοδιαφημίζεται. Είναι υποχρέωση συμβατική της Νόβα η κάλυψη των αγώνων του Ολυμπιακού με δηλώσεις του Θεοδωρίδη. Τι είναι ακριβώς. Για εκεί είχε κάμερα, για έξω από το γήπεδο στην άφηξη του λεωφορείου δεν είχε. Όχι. Να πω. Όχι. Δηλαδή καταλαβαίνεις πόσα θέματα έχουμε θίξει. Να μην υπάρχει κάμερα στην άφηξη της αποστολής του ΠΑΟΚ. Δηλαδή το συνδρομητικό κανάλι συμμετέχει
Και αυτή ήταν οργανωμένη επίθεση σε βάρος του ΠΑΟΚ. Μα η ανοιχτή κάμερα, Κώστα, θα έδειχνε όλη την αλήθεια. Δηλαδή, πάλι έχει κάποια... Άρα ήταν σχεδιασμένο. Κάποιες εραστεχνικές λήψεις από κινητό που είναι... φαίνεται τι έχει γίνει. Τι να πω. Μα δεν ήταν τίποτε τυχαίο. Ανακάλεσαν τις διαπιστεύσεις του Όπεν. Μεσαίωνας. Σκοταδισμός. Και δεν έχω δει πού είναι η Ενώση Συντακτών. Πού είναι εδώ η θυσία. Και τι γίνεται. Δεν μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι κοινωνικό το θέμα. Υπάρχει μια κούντα. Γίνεται προσπάθεια εγκατάστασης μιας κούντας. Δεν μπορεί να ζούμε στη ζούγκλα του κάνω ό,τι θέλω. Αν κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν, μπορούν να κάνουν όλοι. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γενικά μπορεί να κάνει ο καθένας. Όταν υπάρχει ανομία, τιμωρησία, ασυλία. Άρα. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά δεν είπαμε τίποτα σήμερα για το ματς. Αύριο θα συζητήσουμε. Αύριο περισσότερα. Αγωνιστικά περισσότερα. Δυστυχώς πάλι συζητούσαμε όλα αυτά. Δεν μπορεί να μην τα θίξουμε, Κώστα μου. Οπότε αύριο πολλά περισσότερα για το αγωνιστικό πρόσωπο, για την ομάδα και όλα τα υπόλοιπα που έγιναν στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, όχι, γιατί βλέπω και τον χρόνο μας πιέζει, οπότε αύριο θα μπορούμε να είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλό μεσημέρι, Κωστή, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Γεια σου, Κώστα. Γεια. Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Βασιλόπουλο. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μαριλής, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 31. Το 27. Το 27. Το 27. Είναι ο Μάνθος σε 5-22. Αυτός είναι που κερδίζει τα κρέατα. Πηγαίνεις και παραλαμβάνεις τα κρέατα, θα μας πάρεις τηλέφωνο. Μάλλον θα σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο για να πας στο κρεοπωλείο Μιχάλης, στον Εύωσμο, να παραλάβεις τα κρέατα. Όλα τα μηνύματα μπήκαν στην κλήρωση και για το διήμερο στο Λίθος Hotel & Spa, αλλά και για το μεγάλο δώρο του μήνα. Το Hotel Λίθος Spa θα κληρωθεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής Παρασκευής. Την Παρασκευή λοιπόν θα γίνει αυτή η κλήρωση, το δώρο εβδομάδας. Και το δώρο το άλλο το μεγάλο στο τέλος του μήνα για το κλιματιστικό, 400 ευρώ δώρο από την Climart Home που είναι ο χορηγός μας, Γραβιάς 67, όπως βέβαια και το ψητοπολείο Αθηνά, στη Σταυρούπολη, Αμπελοκήπων 10, κάθετος στην πλατεία Τερψιθέας, με κρέατα εκλεκτά από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας, σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, bye, bye!